από 1 Ιουνίου του 2023 ανακοινώθηκε από το διοικητή της ΑΔΕ, το Γιώργιο Πιτσιλί ότι με έξι σημαντικά σημεία στην ουσία βελτιώνεται η γραφειοκρατία που επικρατεί στις μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς και ψηφιοποιούνται διάφορες διαδικασίες οι οποίες θα λειτουργήσουν προ όφελο των υποψήφιων αγοραστών αλλά και προ όφελο όλων των πολιτών ούτως ώστε να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία στις μεταβάσεις ακινήτων. συγκεκριμένα ένα από τα σημαντικότερα μέτρα είναι η λειτουργία του καθεστώτος του ηλεκτρονικού φακέλου ακινήτου. ο συγκεκριμένος φάκελος στην ουσία θα περιλαμβάνει 11 βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται στις συμβολογραφικές πράξεις για τις μεταβάσεις ακινήτων. το συγκεκριμένο μέτρο λειτουργεί πιλωτικά ήδη και μπορούν οι χρήστες και οι συμβολιογράφοι να δοκιμάσουν τη λειτουργία τους και από 1η Νοεμβρίου του 2023 θα λειτουργεί υποχρεωτικά και όλες οι μεταβάσεις θα γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου ακινήτου. Ε, αυτό το μέτρο που μπορούμε να πούμε εμεί, σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου, ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, καθώ θα καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία και θα λειτουργήσει με καλύτερο τρόπο η μηχανοργάνωση γύρω από το σύστημα των μεταβιβάσεων ακινήτων, αλλά και μέσω του συστήματος ΣΑΔΕ. Και με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι ε, θα λειτουργήσει προς όφελος των πολιτών και προς όφελος όλων των επαγγελματιών που κινούνται γύρω από τις μεταβιβάσεις ακινήτων, με αποτέλεσμα να καταπολεμηθεί σε μεγάλο βαθμό η γραφειοκρατία που τόσα χρόνια ταλανίζει το ελληνικό κράτος.